όλοι μαζί να κάνουμε τη νέα αρχή. Με έμβλημα αναμενιδάδα και ανθρώπινη φιγούρα στα χρώματα του λευκού, γαλάζιου και πορτοκαλί, η Δημοκρατική Παράταξη ρίχνεται από σήμερα και επίσημα στον πολιτικό στίβο. Επικεφαλής ο Μάριος Καρογιάννη. Δεν θα είμαι ηγέτης παλιάς σκοπής. Τον εαυτό μου το θεωρώ πρώτον μεταξύ ίσων. Νιώθουμε και είμαστε έτοιμοι, απλώνοντας χέρι σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να συνδιαμορφώσουμε το όραμα του μέλλοντος. Παρουσία εκατοντάδων στελεχών και φίλων του νέου πολιτικού σχηματισμού, ο Μάριος Καρογιάννη διεμήνυσε πως η συνέχιση του status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί. Διλήμματα του τύπου λύση δύο κρατών δεν υπάρχουν. Για μας, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν είναι σημαία, αλλά γίνεται αποδεκτή κατοικονομία ως οδυνηρός συμβιβασμός της πλευράς μας, προκειμένου να επιτευχθεί μια έντιμη λύση του Κυπριακού. Στην κατάμεστη αίθουσα όπου πραγματοποιήθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος, ιδιαίτερα συμβολική υπήρξε η στιγμή που στο Βήμα βρέθηκε το ιδρυτικό μέλος της ΔΥΠΑ του 1976, Αντώνης Μελάς, ο οποίος θέλησε να δώσει σκυτάλι στη νέα Δημοκρατική Παράταξη. Σας αγαπώ όλους. Σας ευχαριστώ. Η προσέλευση του κόσμου στο χώρο της κρατικής έκθεσης άρχισε από νωρίς. Στην είσοδο, ο Μάριος Καρογιάννη υποδέχτηκε έναν προς έναν τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι σχημάτισαν ουρά προκειμένου να δώσουν τις ευχές τους για καλή επιτυχία στον πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης, σε ένα σκηνικό που θύμισε λίγο πολύ γαμήλια χαιρέτηση. Επόμενος σταθμός όσων προσήλθαν, τα σημεία εγγραφής μελών, έπειτα το μπουφέ για τσιμπήματα και τέλος η αίθουσα που από νωρίς γέμισε ασφυκτικά. Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε χορό, χαιρετισμό από δύο 17χρονους, ανάγνωση της ιδρυτικής διακήρυξης από τον Γιάννο Λακοτρίπη, έγκριση τριών μεταβατικών διατάξεων του καταστατικού και ανάδειξη του Μάριου Καρογιάννη ως πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατικής Παράταξης.